Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ενώ 25 Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου των γυναικών και είναι η δεύτερη αιτία θανάτου των γυναικών από καρκίνο μετά τον καρκίνο του πνεύμωνα παγκοσμίως. Ο μήνας Οκτώβριος είναι ο μήνας πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Είναι μήνας ευαισθητοποίησης για το γυναικείο κοινό. Θα θέλαμε να περάσουμε το μήνυμα πρωτίστως το μήνα αυτόν, αλλά και όλο το χρόνο, σαφώς. Οι γυναίκες θα πρέπει να κάνουν προληπτικές εξετάσεις, διότι το μήνυμα είναι ότι ο καρκίνος του μαστού είναι αντιμετωπίσιμος και είναι και διάσημος, αν τον καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε σε πρώιμο στάδιο. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 1.600.000 γυναίκες το χρόνο διαγνώσκονται με καρκίνο του μαστού. Στην Ευρώπη, περισσότερες από 50.000 γυναίκες εμφανίζουν καρκίνο του μαστού. Περίπου 140.000 χάνουν τη ζωή τους λόγω της ασθένειας. Όλες οι γυναίκες μετά τα 20 έτη μπορούν να κάνουν υπερηχογράφημα στα πλαίσια της πρόληψης. Όλες οι γυναίκες από τα 40 έτη μπορούν να ξεκινάνε να κάνουν μαστογραφία. Βέβαια, αυτά μπορεί να τροποποιηθούν αν υπάρχει κάποιο επιβαρημένο ιστορικό ή κάποιο άλλο παράγοντα κινδύνου που αξιολογεί ο γιατρός και πάντα κουβεντιάζει η γυναίκα με τον γιατρό. Αλλά στις προληπτικές εξετάσεις μπορούν να θεωρηθούν αυτές. Η μαστογραφία μετά τα 40, συμπληρωματικό υπερηχογράφημα αν χρειαστεί και κλινική εξέταση. Αυτά κάθε πότε πρέπει να γίνονται? Είναι ετήσιος ο έλεγχος? Είναι διετής? Στην Ελλάδα αναφέρονται 6.000 περίπου νέες περιπτώσεις το χρόνο, ενώ υπολογίζεται ότι μία στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της. Υπάρχουν γυναίκες που δεν είναι ενημερωμένες, γυναίκες που έχουν απορίες, γυναίκες που δεν έχουν κάνει και στα 60-65 έτη ποτέ μαστογραφία. Υπάρχουν περιστατικά που τα βλέπουμε. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Είναι δηλαδή θέμα μη ενημέρωσης ή θεωρούν ότι σε αυτές δεν μπορεί να συμβεί κάτι? Είναι ένας συνυπολογισμός διαφόρων παραγόντων, μπορώ να πω. Δεν είναι μόνο. Είναι και η ορθή ενημέρωση, σαφώς. Αλλά ίσως το ότι δεν θα συμβεί σε μένα, ή έλα μωρέ, εντάξει, εγώ δεν έχω κάτι, μεγάλο, θα θεωρούν κάποιος λίγο αργότερα. Δεν είναι έτσι όμως. Μεγαλώντας η κάθε κυρία, ανά δεκαετία μπορούμε να πούνε ότι αυξάνεται η πιθανότητα του καρκίνου. Στατιστικά να σας πω ότι κατά μέσο όρο μία στις 8 κυρίες θα έχει την νόσο. Ωστόσο, οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας έχουν εξελιχθεί τόσο ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, τότε που μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία. Γενικά για τον καρκίνο θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι γενικοί παράγοντες προδιαθετικοί. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε να είναι η παχυσαρκία, τα παχύσαρκα άτομα, είναι το κάπνισμα, η κατάχρηση του αλκοόλ, η καθιστική ζωή. Σαφώς θα πρέπει να περάσουμε και στο αντίθετο, το τι πρέπει να κάνουν βέβαια, έτσι, να κάνουν σωματική άσκηση, καθημερινό περπάτημα, σαφώς αν μπορούσαν να κάνουν θα μας βοηθούσε. Μεσογειακή διατροφή, μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια χώρα που είναι παράδεισο της μεσογειακής διατροφής, φρούτα και λαχανικά εποχής, οπότε να έχουμε αντιξιοδοτικά στον οργανισμό μας και πλούσια σε βιταμίνες και γενικότερα αυτό, η αποφυγή του καπνίσματος όπως είπαμε. Ο αναπληρωτής γραμματέας ποιότητας ζωής της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειακός σύμβουλος και χειρουργός κύριος Χρονάς, στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί με σκοπό την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού και την πρόληψή του, καθώς και για να δείξει την αλληλεγγύη στις γυναίκες που δίνουν το δικό τους αγώνα και τη δική τους μάχη, τόνισε ότι η μεγαλύτερη σημασία στον καρκίνο του μαστού είναι η πρόληψη. Έχουν ευαισθητοποιηθεί ακόμα περισσότερο μη κοινοφιλείς οργανισμοί, διάφορες κινητές μονάδες όπως είναι το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας, που πηγαίνει μετά από κάλεσμα της κάθε δημοτικής αρχής και περιφερειακής αρχής. Όπως για παράδειγμα εδώ στην Αρκαδία, το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας εξέτασε περίπου 1.150 κυρίες όλο αυτό το διάστημα που ήταν στο νομό. Βρέθηκαν περιστατικά, βρέθηκαν και καλοήθη ευρήματα που απλά τα παρακολουθούμε, βρέθηκαν όμως και κακοήθη ευρήματα στην αρχική τους μορφή και όχι μόνο, διότι βρέθηκαν και κάποια πιο παραμελημένα περιστατικά που σαφώς δρομολογούνται και πιθανότατα χειρουργούνται κάποια από αυτά. Επειδή εκτός από τη μαστογραφία υπάρχει και η αυτοεξέταση, θέλω να μας πείτε λίγο
τι είναι αυτό και τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα πριν πάει να κάνει μια μαστογραφία. Ουσιαστικά θα μπορούσε να περιγράψει στον γιατρό της ίσως ή να το πούμε έτσι, θα έπρεπε μια φορά το μήνα περίπου κάθε κυρία κάνοντας μπάνιο θα μπορούσε στον ντουζ περίπου 7 με 10 μέρες μετά τον κύκλο που έχει ηρεμήσει ο μαστός να μπορεί να κάνει ένα κυκλοτερός κάποιο μασάζ στο μαστό. Όσο ουσιαστικά με ήπιες κινησούλες, αν φανταστούμε ότι έχουμε ένα ρολόι από το 12, 1, 2, 3, με ήπιες κινήσεις και τα ακροδάκια να μπορεί να ψηλαφά το μαστό και αν δει μια διαφορετικότητα, πιάσει κάτι συμπαγές, κάτι σταθερό, να το περιγράψει το γιατρό της και να το αξιολογήσει ο γιατρός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοβηθεί. Σαφώς όμως να μην το κάνει στην περίοδο, όταν έχει περίοδο η γυναίκα, διότι υπάρχει μια αναταραχή στο μαστό. Πιάνουμε διάφορα ευρήματα τα οποία ουσιαστικά μετά από λίγες μέρες δεν υπάρχουν καν. Θέλω και να μας πείτε λίγο ότι όταν κάποια γυναίκα νοσήσει, τι ακριβώς μπορεί να γίνει, ιατρικά δηλαδή για τη θεραπεία και βέβαια αν έχουμε σημαντικό ποσοστό επιβίωσης των γυναικών που νοσούν και αν η ιατρική σε αυτό το τομέα εξελίσσεται. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ευχάριστο στην όλη υπόθεση, που ο οποίος μπορεί να είναι ευχάριστο όταν υπάρχει καρκίνος, όμως θα υπάρξει ή σε εμάς ή σε γνωστούς μας, μακάρι να μας προκύψει αν προκύψει στο μαστό. Διότι αντιμετωπίζεται, χειρουργείται και πηγαίνει καλά. Αν χρειαστεί κάποιες περαιτέρω θεραπείες, καταρχάς μπορεί να αποκατασταθεί και ο μαστός. Αν χρειαστεί μια γυναίκα ή μια κυρία να κάνει ολική μαστεκτομή, πλέον υπάρχουν ενθέματα σιλικόνης, μπορεί να αποκατασταθεί στο ίδιο χειρουργείο, να μπει με μαστό η κυρία και να μπει πάλι με μαστό. Να κάνει κάποιες πιθανές επικουρικές θεραπείες που θα πάρουν κάποιες εβδομάδες. Αλλά μετά με το follow-up, την παρακολούθηση που κάνουμε τη συχνή ένα εξάμηνο, έχει μια ποιοτική ζωή και καταπολεμά εντελώς το καρκίνο. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Έχουν πολλά παραδείγματα. Έχουν πολλά παραδείγματα. Να μην φοβόμαστε. Αν μας προκύψει, είναι πολύ σημαντικό και η ψυχολογία της ασθενούς να πιστέψει ότι μπορεί να τα καταφέρει, να διαλέξει έναν έμπειρο χειρουργό μαστού, ώστε να κάνει ένα εξ ολοκλήρου σωστό χειρουργείο, να μην χρειαστεί να κάνει και μία επανεβέβαση και τρίτη κτλ. Να γίνει σωστό χειρουργείο εξ αρχής και όλα θα πάνε καλά. Και κλείνοντας, θέλω να δώσετε έτσι ένα μήνυμα ακριβώς, επειδή όπως προείπαμε και στην αρχή είναι ο μήνας της πρόληψης, να δώσετε ένα μήνυμα στις γυναίκες που θα μας δουν ή σε αυτούς που θα συμβουλέψουν τις συζύγους, τις κόρες. Θα ήθελα να πω το μήνυμα να μην φοβόμαστε τη λέξη καρκίνος. Υπάρχει ανάμεσά μας, υπάρχει γύρω μας, αντιμετωπίζεται, είναι έξυπνος αντίπαλος, αλλά όχι ανίκητος.